Σε ένα μικρό κομμάτι γης, όπου οι πεδιάδες είναι μικρές και εναλλάσσονται με μικρά βουνά, με λίγα νερά που ποτίζουν τη σκληρή γη και με το γαλάζιο πέλαγος να το περικυκλώνει, ζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια οι Έλληνες. Στα τραπέζια και στις γιορτές τους, στις χαρές και τις λύπες τους, έπιναν τον Ίνο, ο οποίος ήταν δυνατός και τον ανακάντευαν με νερό και έφτιαχναν τον κεκραμένο Ίνο, το γνωστό μας κρασί. Και επειδή οι προγονείς μας έπλασαν τους θεούς κατ' εικόνα και καθομοίωσή τους, έβαλαν τον Διόνυσο να είναι ο θεός του κρασιού και ταυτόχρονα του δράματος και της χαράς. Το πόσο αγαπητός ήταν αυτός ο θεός αποδεικνύει και την αγάπη των Ελλήνων για τον καρπό της Αμπέλου. Το κρασί καλλιεργούνταν συνεχώς στον ελληνικό κόσμο. Η χρήση του στην καθημερινή ζωή και στις θρησκευτικές τελετές το έκαναν απόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητας. Την περίοδο που οι Ρωμαίοι κατήχαν το μεγαλύτερο μέρος του ελλαδικού χώρου, υιοθέτησαν πολλά στοιχεία των Ελλήνων σε πολλούς τομείς και διαμόρφωσαν τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό. Ένας από αυτούς τους τομείς ήταν η καλλιέργεια των αμπελιών. Ενώ καλλιεργούσαν σε κλιματαριές, υιοθέτησαν την καλλιέργεια σε χαμηλά σχήματα κλιμάτων, τα οποία έδιναν καλύτερους καρπούς και χαρακτηρίζονταν από την ευκολία της συγκομιδής. Επίσης, υιοθέτησαν και την ελληνική τέχνη της απόλαυσης του κρασιού, διοργανώνοντας συμπόσια. Στις αρχές του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, κατά τα Βυζαντινά χρόνια, ο Χριστιανισμός λειτουργήσε ως καταλήτη στη διατήρηση της ιστορικής συνέχειας του κρασιού στην Ελλάδα, με την άμπελο να ανθεί στην κυριολεξία στη Βυζαντινή τέχνη. Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, η παραγωγή μειώθηκε, χωρίς όμως να καταργηθεί. Το Κοράνι απαγόρευε το ποτό και οι κατακτητές επέβαλαν φόρους για την καλλιέργειά του. Η καλλιέργεια της Αμπέλου συνδέθηκε στενά με την πολιτική ζωή της χώρας τον 19ο αιώνα. Το νεοζύστατο ελληνικό κράτος, περιορισμένο εδαφικά και οικονομικά, στήριξε τις ελπίδες του στην Κορινθιακή σταφίδα. Αυτό το είδος σταφυλιού εμπορευόταν τους δύο προηγούμενους αιώνες αγγλική εταιρεία που είχε το μονοπόλιο. Το διοχέτευε κυρίως για την παραγωγή πουτίγκας, αλλά και στο στρατό γιατί είχε μεγάλη θρεπτική αξία. Η σταφίδα έγινε το πιο εξαγώγημο προϊόν της Ελλάδας και η παραγωγή συνεχώς επεκτηνόταν. Ένα απρόσμενο γεγονός έδωσε νέα όθηση στην καλλιέργεια της σταφίδας. Όταν στα μέσα του 19ου αιώνα τα αμπέλια της Γαλλίας αρρώστησαν από φυλοξήρα, επεκτάθηκε η καλλιέργεια της σταφίδας και στη δυτική Πελοπόννησο. Οι αγρότες έβγαλαν τα ελαιόδεντρα και τα αντικατέστησαν με αμπέλια που παρήγαγαν σταφύλι για κρασί για να αναπληρώσουν την παραγωγή της Γαλλίας. Η σταφίδα ήταν χρυσός. Όλα έμοιαζαν ιδανικά. Μεγάλη παραγωγή, μεγάλη ζήτηση, καλές τιμές. Ζητήσαμε από κατοίκους του χωριού Αμπελόφυτο της Πελοποννήσου, ένα από τα πολλά ελληνικά χωριά που έχουν πάρει την ονομασία τους από την καλλιέργεια της Αμπέλου, να μας μιλήσουν για την αμπελοκαλλιέργεια στο χωριό τους. Ο κ. Δημήτρης μας λέει: Ο τρίγος είναι μια δουλειά που χρειάζεται πολλά χέρια. Γιατί τα σταφύλια πρέπει να μεταβρυθούν στο παρετήρι την ίδια μέρα, αλλιώς θα χαλάσει όμως τους. Θυμάμαι, παίρναμε τα κοφίνια και τα μαχαίρια μας, τα ζώα και τις άμαξες. Και ξεκινάγαμε πρωί-πρωί πριν να χαράξει. Τα τραγούδια έκαναν τη δουλειά λιγότερο δύσκολη. Λέγαμε μεταξύ μας αστεία και πειράγματα. Μόλις μαζευόταν κάθε φορτίο, το πηγαίναμε μέσα στο πατητήρι και συνεχίζαμε μέχρι τη δύση του ήλιου. Θέρος, τρίγος, πόλεμος. Θέρος, τρίγος, πόλεμος. Είναι μια έκφραση που χρησιμοποιεί ο ελληνικός λαός για να περιγράψει την εργασία του τρίγου και του θερισμού, συγκρίνοντάς την με τον πόλεμο, επειδή έπρεπε να γίνει τις συγκεκριμένες μέρες και στο κατάλληλο στάδιο ρήμανσης, χωρίς καμία αναβολή. Η κυρία Κατίνα συμπληρώνει. Ο τρίγος στο χωριό μας ξεκίναγε τα τέλη Σεπτεμβρίου και έφτανε μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Παλιά δεν υπήρχαν χρήματα για να πληρώσουμε εργάτες, γι' αυτό κάναμε τις δανεικαριές. Όλοι μαζευόμασταν και βοηθούσαμε να μαζευτεί ο καρπός ενός χωριανού και στη συνέχεια όλοι μαζί πηγαίναμε σε άλλον και άλλον μέχρι να μαζευτούν τα αμπέλια όλου του χωριού και να μεταφερθούν και στα φύλλα στους λινούς για να γίνουν μούστος και στη συνέχεια κρασί. Δεν τον βλέπαμε σε δουλειά, για μας ήταν διασκέδαση, ήταν πανηγύρι. Θυμάμαι ότι ξεκινούσαμε πολύ πρωί, μικροί και μεγάλοι, γυναίκες και άντρες, και πηγαίναμε για το αμπέλι. Στον δρόμο πειράζαμε ένα τον άλλον, τραγουδούσαμε και αστειευόμασταν. Όταν φτάναμε στο αμπέλι και άρχιζε η δουλειά, το τραγούδι δυνάμωνε και στα διαλύματα δεν ξεχνάγαμε και το χορό. Πολλές φορές έρχονταν και οργανωπαίχτες, έτσι για να τιμήσουν το γιορτή. Μπαίνω μες στα πίμω, μπαίνω μες στα πίμω.
σαρικό ο κύρα. Όμως πραγματικό γλέντι στυνόταν το βράδυ, όταν γυρνούσαμε στο σπίτι του συγχωριανού μας που τριγίσαμε το αμπέλι του. Η κάθε νοικοκυρά περίμενε τους εργάτες, έχοντας φτιάξει το καλύτερο φαγητό της για να τους ευχαριστήσει για τη βοήθεια. Η κούραση εξαφανιζόταν. Στη θέση της φαΐ, ποτό και τραγούδι. Το κρασί έρεε πάντα άφθονο και το γλέντι έφτανε στο αποκορύφωμα με τους χορούς και τα τραγούδια. Οι καλοί χορευτές είχαν την ευκαιρία να δείξουν το ταλέντο τους και η καλή φωνή τη φωνή τους. Τώρα δεν γίνονται αυτά. Τα περισσότερα αμπέλια έχουν ξυλωθεί και τα λίγα που απόμειναν θα τριγούν κυρίως αλλαγή. Ο Γιώργος μας πληροφορεί. Όταν η παραγωγή ήταν πολύ μεγάλη, ερχόντουσαν από κοντινές περιοχές εργάτες να τριγίσουν και κάποιοι από αυτούς εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο αμπελόφυτο. Εδώ είχαν μια σίγουρη δουλειά. Αλλά όλα τα καλά έχουν και ένα τέλος. Στη Γαλλία τα κλίματα συνήλθαν. Η αγγλική εταιρεία παίρνει και από αλλού σταφίδα. Δεν τη συμφέρει ακριβή τιμή. Η ζήτηση έπεσε. Η ελληνική κυβέρνηση, κάτω από την πίεση των ετοιμάτων των αγροτών και των βουλευτών, αν και πιστεύει στην ελεύθερη οικονομία, παίρνει μέτρα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, που όμως δεν αποδίδουν. Η πίστη των καλλιεργητών για τη δύναμη της σταφίδας είναι τέτοια που δεν αλλάζουν τις καλλιέργειες. Οι αγρότες καταστρέφονται οικονομικά. Τα αμπέλια δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν ούτε καν την επιβίωση. Μόνη διέξοδος ήταν η μετανάστευση. Οι Γεωργοί φεύγουν για την Αμερική. Η Μαρίκα μας διηγείται. Ένα παιδί μου ξενιδεύτηκε στην Αμερική. Ξεκίνησε πλένοντας πιάτα στο Σικάγο. Αλλά τώρα, δόξα τω Θεώ, έχει δικό του εστιατόριο. Στο χωριό δύσκολα τα βγάζαμε πέρα. Με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη γερμανική κατοχή, το χωριό κάηκε. Τα κτήματα καταλήφθηκαν. Στο χωριό φτώχεια. Όλοι έφυγαν για τις πόλεις, μαζί και ο μικρός μου γιος, ο Θάνος μου. Η πόλη είχε ρεύμα, ευκαιρίες για δουλειά, νοσοκομεία και σχολεία. Εξάλλου στο χωριό, τι να έκανε. Σταδιακά αρχίζει η ανάπτυξη. Τη δεκαετία του 60 κάνουν την εμφάνισή τους οργανωμένα ενωπία που συγκεντρώνουν την παραγωγή και εμφιαλώνουν το κρασί. Το ελληνικό κρασί διατίθεται όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, αλλά ταξιδεύει και στο εξωτερικό. Με την είσοδο της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα, ακολουθώντας την Ευρωπαϊκή Αγροτική Πολιτική, επιδοτείται για να ξεριζώσει τα αμπέλια και να εστιάσει σε άλλες καλλιέργειες. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί αμπελώνες διατηρήθηκαν και η ελληνική ηνοπία γνωρίζει τα τελευταία χρόνια μια νέα άνθηση, με διαφορετικές όμως συνθήκες εργασίας. Η ανάγκη για εργατικά χέρια, ταυτόχρονα με το μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα της δεκαετίας του 80 από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, φέρνει στην Ελλάδα ξένους εργάτες, κυρίως από την Αλβανία. Δουλεύουν στα χωράφια και πολλοί από αυτούς συγκαθίστανται μόνιμα στη χώρα. Ο Κυρδημήτρης μας λέει: Τώρα πια τα πράγματα άλλαξαν. Ο τρίγος εκεί που ήταν κάτι που προσφέραμε ο ένας τον άλλον έγινε σιγά σιγά μια υπόθεση με αφεντικά και εργάτες. Πρέπει να έχεις την έννοια να μην σε κλέβει ο εργάτης και εκείνος να μην τον αδικείς εσύ. Όταν είσαι αφεντικό, θέλεις όσο το δυνατό περισσότερη δουλειά και να πληρώνεις όσο λιγότερα γίνεται. Ο εργάτης πάλι κοιτάει να δουλεύει όσο λιγότερο γίνεται και να παίρνει όσα περισσότερα μπορεί. Δεν τον νοιάζει το αποτέλεσμα. Δικό του είναι τα μπέλη, το κρασί. Θα κάνει τη δουλειά του και θα φύγει. Και αν είναι και ξένος, ούτε να καταλάβει μπορεί, ούτε να χαρεί. Πόσο μάλλον να γλεντήσει μαζί σου. Άλλος άνθρωπος, άλλο έθνο. Ξένος σε ξένο τόπο. Άσε που αν είναι μουσουλμάνος, δεν έχει το κρασί για χαρά, μα για αμαρτία. Τώρα με την οικονομική κρίση πάντως, όλο και κάτι γίνεται. Αρχίζουμε σιγά σιγά να θυμόμαστε τα παλιά που είχαμε περιφρονήσει τόσα χρόνια. Όλο και περισσότεροι στρεφόμαστε στο διπλανό, το φίλο ή το συγγενή, για βοήθεια. Και εμείς βοηθάμε εκείνο. Τι να πω. Μακάρι να βγει κάτι καλό από αυτή τη δύσκολη ιστορία. Να δουλεύουμε ανθρώπινα και να χαιρόμαστε το αποτέλεσμα της δουλειάς μας. Όχι να τα αποτιμάμε όλα σε χρήμα. Στις αρχές του 21ου αιώνα συντελείται η σύγχρονη ελληνική οινική αναγέννηση με ενθουσιώδεις επαγγελματίες συνοπλούς και οινολόγους που καλλιεργούν με πάθος και εινοποιούν με εξωστρέφεια, πότε συνεχίζοντας, πότε αναβιώνοντας ιστορικούς ελληνικούς αμπελώνες και πότε δημιουργώντας νέους. Οι διακρίσεις για τα σύγχρονα ελληνικά κρασιά είναι συνεχείς και αναρρύθμιτες.